Λιβάνου και είμαι συμμαθήτρια του Σαϊντού από το πρώτο Λύκειο Αγίου Δημητρίου και πιστεύω πως ο Σαϊντού είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να μείνει εδώ και όχι μόνο Σαϊντού, κάθε Σαϊντού, γιατί είναι πολύ άδικο και είμαστε εδώ για να τον υποστηρίξουμε με ό,τι τρόπο μπορούμε. Πρέπει να μείνει μαζί μας, πρέπει να μείνει στο σχολείο μας, πρέπει να μείνει στην Ελλάδα, να σπουδάσει, γιατί είναι πολύ κρίμα να γυρίσει σε μια χώρα η οποία είναι άδικη, είναι κρίμα, είναι πολύ κρίμα και ήρθε εδώ για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο αύριο και θέλουν να τον διώξουν, θέλουν να τον απελάσουν δυστυχώς. Εμείς είμαστε μαζί του και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να δείξουμε τη συμπαράστασή μας. Εγώ είμαι η Ελίνη και είμαι από το σχολείο του Σαϊντού. Ο Σαϊντού, όπως γνωρίζω εγώ, είναι ένα εξαιρετικό παιδί που όχι μόνο εκείνος, ο κάθε Σαϊντού θα πρέπει να μείνει στην Ελλάδα. Δεν έχει προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Έχει περάσει πάρα πολλά για να βρίσκεται εδώ πέρα. Έχει καταφέρει κάτι πολύ δύσκολο, να ενταχθεί μέσα στο σχολείο, να κάνει φίλους, να κάνει γνωριμίες. Έρχεται κάθε μέρα από το κέντρο για να έρθει στο σχολείο. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως φαντάζομαι πολύ. Ήρθαμε εδώ πέρα για να τον υποστηρίξουμε και πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να τον υποστηρίξει. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις στο θέμα. Επειδή είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο προβάλλεται. Επειδή μην νομίζουμε ότι είναι μόνο το δικό μας σχολείο. Σε κάθε σχολείο υπάρχει ένα Σαϊντού και παραπάνω. Και στο σχολείο μας σε προηγούμενες χρονιές είχαν έρθει παιδιά από άλλες χώρες που είχαν διωχθεί. Και την επόμενη χρονιά δεν τους βλέπουμε στην τάξη μας. Και αυτό εννοείται ότι μας ενδιαφέρει. Επειδή είναι οι συμμαθητές μας και όλοι είναι οι συμμαθητές μας. Οπότε χαίρομαι που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, επειδή έτσι μπορούμε να τον υποστηρίξουμε και να βγάλουμε κάτι καλό, έτσι ώστε να μην σωθεί μόνο σε εκεί. Να σωθούν και άλλα παιδιά που είναι θέση. Εγώ ονομάζομαι Φλόρα, είμαι και εγώ συμμαθητή του Σαϊντού. Χαίρομαι πάρα πολύ που το όλο θέμα έχει πάρει τέτοια απήχηση, ώστε να μπορέσει να βρει μια λύση. Ο Σαϊντού είναι ένα πολύ καλό παιδί και πιστεύω ότι πρέπει να τον υποστηρίξουμε και ήρθαμε εδώ πέρα ο καθένας για να τον υποστηρίξει όπως μπορεί. Διότι τυχαία δεν είμαστε στη θέση του. Είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε δύσκολα για να έρθει εδώ πέρα. Κατάφερε να ενταχθεί στην Ελλάδα, να κάνει φίλους στο σχολείο μας και πιστεύω ότι του αξίζει να μείνει εδώ πέρα όπως αξίζει και σε κάθε Σαϊντού.